στην Ελλάδα. Επιτέλους θα πει κάποιος, υπάρχει ένταλμα της Ιντερπόλ, γιατί δεν συλλαμβάνεται. Ο αδερφός είναι φυλακισμένος, αυτός δεν μπορεί να πάει στο Πακιστάν, γιατί θα συλληφθεί. Ποιος είναι αυτός που καλεί σε ιερή τζιχάντ ενάντια στον ελληνικό λαό? Κύριε συνάδελφε, παρακαλώ. Εγώ καταλαβαίνω τη θέση σας, αναγνωρίζω τη θέση σας. Θα ήθελα να είστε πιο ήρεμος εκφράσεις σας. Βεβαίως. Και να μην απευθύνεστε στο σώμα, αλλά να απευθύνεστε στο Προεδρείο από τη στιγμή που μιλάτε από τη θέση. Βεβαίως, κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ. Ποιος είναι λοιπόν ο Τζαβέντ Ασλάμ? Ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος που καταζητείται από την Ιντερπόλ? Δεν μπορεί να πάει στην πατρίδα του και εδώ κυκλοφορεί ελεύθερος ως πρόεδρος της Ενώσεως Πακιστανών. Έχει καταδικαστεί για εμπορία ανθρώπων, για αυτό που συζητάγαμε πριν. Αυτός δεν μπορεί να πατήσει το πόδι του στην πατρίδα του. Ποιος είναι ο κύριος Κωνσταντίνου της Ανταρσία? Είναι αυτός που βλέπουμε να περιφέρεται σε όλα τα φιλμ και σε όλες τις φωτογραφίες έξω από τη Μαρφίν? Είναι αυτός που είναι σε 20 και 30 μη κυβερνητικές οργανώσεις? Κύριε συνάδελφε, ένα λεπτό. Ένα λεπτό. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Μη διαμαρτύρεστε. Μη διαμαρτύρεστε. Μη φωνάζετε. Θα αναφερθώ προσωπικά. Θα επαναλάβω αυτό που είπα και προηγουμένως. Αναφερθείτε στην υπόθεση που σας αφορά. Και μην βάλετε άλλες προεκτάσεις οι οποίες δημιουργούν προβλήματα. Δεν είναι προεκτάσεις, κύριε Πρόεδρε. Συνεχίστε. Το γράφει η μήνυση. Η μηνυτήρια αναφορά τα γράφει όλα αυτά μέσα. Να μην απαντήσω και στο ελληνικό κοινοβούλιο. Είμαι περήφανος γιατί βρίσκομαι στο ελληνικό κοινοβούλιο με εντολή υπεράσπισης των Ελλήνων πολιτών μέσω του Λαϊκού Συνδέσμου Χρυσή Αυγή. Το πράξαμε, το πράττουμε και θα το πράττουμε και στο μέλλον, μέχρι να πάρουμε πίσω τις γειτονιές μας, μέχρι να πάρουμε τα χωριά μας, μέχρι όταν ξανανοίξουν οι ασφαλιστές γρίλες οι πόρτες, μέχρι να νιώσει ο Έλληνας πολίτης ασφαλής, μέχρι όταν ο τελευταίος λαθρομετανάστης γυρίσει στο σπίτι του. Ρώσατε. Η δεύτερη υπόθεση αφορά τον συνάδελφο κύριο Ηλία. Επί του προσωπικού. Όλα αυτά που λέει είναι ψέματα. Παρακαλώ, κάθεστε κάτω. Μην έρθει στην έδρα. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Κανένας βουλευτής δεν νομοποιείται να έρθει στην έδρα. Και δεν θέλω φωνασκίες. Δεν θέλω φωνασκίες. Παρακαλώ, δεν υπάρχει προσωπικό. Εσείς, κύριε... Ένα λεπτό. Παρακαλώ, καθίστε. Καθίστε, καλά, καλό. Ωραία, το είπατε. Ωραία. Ωραία, ευχαριστώ πολύ. Ένα λεπτό, δώστε το λόγο. Ένα λεπτό επί προσωπικού. Λοιπόν, ο κύριος ψεύδεται. Είχαμε μπει μέσα με μια επιτροπή από την κινητοποίηση που είχε γίνει, που ήταν ο Τζαβέντ Ασλάν και ο κύριος Κωνσταντίνου, που είναι δημοτικός σύμβουλος και εγώ. Ήρεμα, ήρεμα σας παρακαλώ. Σας βλέπω ήρεμα. Για να δοθεί πάρτε δύο βαθιές αναπνοές και συνεχίστε. Ήρεμα. Για να δοθεί ένα ψήφισμα στον πρόεδρο της Βουλής, τον κύριο Μεϊμαράκη, που καταδίκαζε τη ρατσιστική βία που είχε ιδιαίτερη έξαρση εκείνη την περίοδο. Αυτό λοιπόν που έγινε είναι ότι μπήκαμε μέσα στο γραφείο, δώσαμε το ψήφισμα στη γραμματέα του κυρίου Μεϊμαράκη και όταν βγαίναμε στο προάβλιο αυτή η επιτροπή βλέπουμε έναν άνθρωπο από πίσω μας να τρέχει σαν μενόμενο σταύρος. Εγώ θεώρησα ότι είναι μπράβος, ο οποίος επιτέθηκε πισόπλατα σε εμάς τους τρεις, πήγε να κλωτσίσει
και τον Κωνσταντίνου και τον Τζαβέντ Ασλάν, μας εκφόβησε και μας έβριζε. Προσωπικά μου είπε: «Κατριβάνου, σε ξέρουμε και θα δεις τι θα πάθεις». Η φρουρά καθότανε και τους κοίταζε και δεν επενέβαινε. Και όταν ο κύριος σήκωσε το χέρι του να με χτυπήσει, εκείνη την ώρα τον έπιασαν ο φρούραρχος. Δεν ζήτησε ποτέ συγγνώμη. Την επόμενη μέρα έκανε δηλώσεις ότι έτσι αυτή είναι η στάση της Χρυσής Αυγής. Έτσι θα γίνεται η ιστορία από εδώ και μπρος. Εμείς κάναμε διάβημα. Την ώρα που μας πήγε να μας δίνει στο προάβλιο. Μια στιγμή. Την ώρα που μας πήρε, εγώ δέχτηκα προσωπικά ιδιαίτερες βομολογίες από τον κύριο και εκφοβισμό, καθώς και άλλοι δύο. Και αυτή είναι η αλήθεια, όπως έγινε εδώ πέρα. Και αν δεν βάλουμε και αν δεν καταθέσουμε την αλήθεια πώς έγινε και δεν βάλουμε ένα όριο και εδώ, θα έπρεπε να το είχαμε βάλει τότε το όριο. Έτσι, και μέσα στο κοινοβούλιο, για να μην εκταρχυνθούν τα πράγματα. Ωραία, ευχαριστούμε πολύ, είπατε. Επί της... Όχι, να εξηγήσω. Ένα λεπτό. Καθίστε κάτω, παρακαλώ. Έτσι, μπράβο. Και όταν σας δίνω το λόγο, δεν θα σηκώνεσαι χωρίς να σας δώσω το λόγο. Κύριε Κουκούτσι, αντιλαμβάνομαι ότι σας δημιουργήθηκε και σε εσάς ένα προσωπικό θέμα. Εάν δημιουργήσετε όμως προσωπικό, επί του προσωπικού θα το κλείσω εδώ. Έτσι. Ένα λεπτό μόνο. Μια κουβέντα μόνο. Μια κουβέντα. Ζητώ συγγνώμη από τον ελληνικό λαό γιατί δεν έκανα όλα αυτά που μου καταλογίζονται. Ευχαριστώ. Άλλα λόγια. Λοιπόν, όπως γνωρίζετε, βάσει του κανονισμού, έχει δικαίωμα να ζητήσει το λόγο ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος σε θέματα τέτοια. Μου έχουν ζητήσει το λόγο δύο κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι. Και μου λένε ότι πρέπει, κύριε Πρόλε, να τηρήσετε τον κανονισμό και να μας δώσετε το λόγο, αφού ο κανονισμός προβλέπει πράγματι και το προβλέπει επί της άρσεως ασυλίας ότι έχουν το δικαίωμα λόγου κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι. Ακούστε λοιπόν. Επειδή με προτρέπετε να κάνω χρήση του κανονισμού της Βουλής, θα κάνω χρήση του κανονισμού της Βουλής. Θα πάρετε το λόγο. Όταν δω όμως ότι δεν αναφέρεστε στη συγκεκριμένη άρση ασυλίας, θα σας διακόψω εφαρμόζοντας τον κανονισμό. Ευχαρίστω. Ορίστε, έχετε το λόγο, κύριε Παριά. Η αίτηση ασυλίας στην οποία συζητούμε έχει δύο στοιχεία. Το ουσιαστικό και το διαδικαστικό όσον αφορά την ψηφοφορία. Κατά την έννοια αυτή θα αναφερθώ στην αίτηση ασυλίας ως προς το σημείο της ψηφοφορίας. Σας λέω λοιπόν ότι η απόφαση που πήρατε να κάνετε ταυτόχρονα την ονομαστική ψηφοφορία επί της τροπολογίας με την ψηφοφορία επί της άρσεως ασυλίας δεν είναι σύμφωνη με τον κανονισμό. Δεν ήταν απόφαση δική μου, σας διακόπτω, ήταν απόφαση ολομέλειας. Δεύτερον, σας γνωρίζουμε ότι οι ανεξάρτητοι Έλληνες στη διαδικασία των αιτήσεων ασυλίας επιθυμούν να συμμετέχουν και θα πρέπει να διασφαλίσετε ότι θα συμμετέχουν, διότι στην άλλη ψηφοφορία θα αποχωρήσουμε εφόσον έχετε βάλει σε ψηφοφορία μία τροπολογία που εμπεριέχει αντιφατικά στοιχεία που άλλα μεν θέλουμε να ψηφίσουμε και άλλα να καταλάβουμε. Ολοκληρώσατε, είπατε αυτό που είπατε. Έχω δύο λεπτά, δεν τέλειωσα. Τι δύο, τώρα σας τα έβαλα εγώ τα δύο λεπτά. Θα υποστείτε τη βάσανο, κύριε Πρόεδρε. Υπήσαμε βάσανο. Επομένως, ένα λεπτό. Τι εννοείτε με αυτό? Εννοώ ότι δεν εννοείται αυτό που είπατε. Εννοείται ότι δεν εννοείται αυτό που είπατε. Τέρμα. Εννοώ ότι θα με ακούσετε και πρέπει να με αφήσετε να ακουστώ. Διότι αν είχα ακουστεί προηγουμένως, θα είχαμε διευκρινίσει όλα τα θέματα. Λοιπόν, οι δε συνάδελφοι που αδειμονούν, καλό θα είναι να τηρούν αυτή τον κανονισμό. Λέω λοιπόν, επί της συγκεκριμένης αιτήσεως ως προς το περιεχόμενό της, εμείς από άποψη αρχής έχουμε εξηγήσει ως ανεξάρτητοι Έλληνες ότι σε καμία συγκεκριμένη τέτοια διαδικασία δεν θα τοποθετηθούμε επί της ουσίας και ούτε θα παίρναμε το λόγο να τοποθετηθούμε επί της ουσίας, παρά μόνο αναγκαζόμαστε για να εξηγήσουμε τη στάση μας επί της συμμετοχής
της διαδικασίας, δηλαδή στην ψηφοφορία. Επομένως, διευκρινίζονται και σας καλούμε να διασφαλίσετε ότι θα υπάρξει δυνατότητα των ανεξάρτητων Ελλήνων, των βουλευτών μας, να συμμετέχουν στη συγκεκριμένη ψηφοφορία και για τις τρεις αιτήσεις άρσεως ασυλίας, διότι δεν θα συμμετέχουμε στην ονομαστική ψηφοφορία αν την κάνετε. Ήταν τόσο απλά αυτά και τα οποία εξ αρχής είπατε, γιατί τα επαναλάβατε, για να διασφαλίσουμε όμως την παρουσία σας, όπως γνωρίζετε και όπως είχαμε συνεννοηθεί, και επομένως κακώς πήρατε το λόγο και τα είπατε. Σας είπα εγώ ότι στη δεύτερη ανάγνωση του καταλόγου που θα γίνει μπορείτε να προσέλθετε και να ψηφίσετε επί των άσεως ασυλίας. Άρα δεν είχατε κανένα λόγο να πάρετε το λόγο. Λοιπόν,